Συνεπείς πάντα στο ραντεβού μας για τα μελιοδοτούμενα σεμινάρια. Είναι εξαιρετικά μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα με ένα θέμα οτορινολαριγκολογίας που αφορά κυρίως την χρόνια ρινοκολπίτιδα, δοσμένο από πολλές απόψεις. Προεδρείο μας έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Παπάζογλου, ένα ιστορικό στέλεχος του νοσοκομείου, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Οριλάς στην Ελλάδα. Δάσκαλος πολλών από εδώ μέσα και που παρακολουθούν και δάσκαλος και του συμπροεδρεύοντά του, του Θοδωρή του Μπούρχα, αγαπημένος φίλος. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις παρουσιάσεις. Κύριε Παπάζογλου, σε εσάς. Συγγνώμη. Δεν ακούστηκε να δω. Μια χαρά. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα σήμερα, γιατί καταξιωμένοι συνάδελφοι με φοβερή εμπειρία θα σας μιλήσω για πολύ ενδιαφέροντα για μένα θέματα. Το ένα αφορά την ρινολογία, την παθολογία της μύτης γενικότερα, που θα έλεγα ότι με τον τρόπο που πιστεύω ότι θα εξαχθεί όλη η διαδικασία και η συζήτηση που πιθανόν να χρειαστεί να ακολουθήσει με ερωτήσεις, θα διαφωτίσουν πλευρές οι οποίες είναι πολύ δύσκολες πολλές φορές. Είναι ένα θέμα καθημερινό, μύτες βουλωμένες, η απάντηση δεν είναι εύκολη, άρρωστοι βασανίζονται είτε με τη θεραπευτική προσπάθεια τη συντηρητική, αλλά πολλές φορές και τη χειρουργική. Καθόδες θα το έλεγα θέμα. Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι όταν μου έρχεται άρρωστος με πολύποδες, δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο. Γιατί ξέρω στο τέλος θα βρεθούμε και θα ξαναβρεθούμε και θα ξαναβρεθούμε. Μακάρι να υπάρχουν νέες απόψεις που θα ακουστούν σήμερα, που θα δώσουν μια ελπίδα στους πάσχοντες. Άρα με χαρά θα ακούσω και εγώ αυτά που θα πούνε οι συνάδελφοι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε καταξιωμένους και έμπειρους συναδέλφους. Στο δεύτερο σκέλος είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για μένα, που είναι πάρα πολύ επίκαιρο, που αφορά τον HPV. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τον συνάδελφο που θα πει τις απόψεις τις σύγχρονες και τη θεραπευτική αντιμετώπιση, ένα πραγματικά, όχι ακαθόδες, δύσκολο και επικίνδυνο για τη σύγχρονη γενιά πρόβλημα. Κατά συνέπεια, επιτρέψτε μου να δώσω στον πρώτο μιλητή το λόγο, τον κύριο Αρχοντάκη, παλιό μου συνεργάτη, παλιό μου ειδικευόμενο και πιστεύω με την εμπειρία του, την αρκετά μεγάλη, θα μας τα πει τέλεια. Ευχαριστώ.